Τηλεκροατές, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Θα είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα μέχρι τις 5. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα 210-4118-602 και 4118-640 στα τηλέφωνα του σταθμού και εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.barlas@papakipiradio.com. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρης, Όλωνος 71 στο κέντρο της Αθήνας, στο Γενικό Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων. Βιβλιοπωλείο στο οποίο μπορείτε να βρείτε τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούμε στην εκπομπή αλλά και γενικότερα στο σταθμό, να παραγγείλετε βιβλία, να βρείτε πέραν των θεολογικών και καλά λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και βιβλία για το μαθητή, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές. Ένα βιβλιοπωλείο το οποίο ακούει πήρε και η Εκκλησία, τουλάχιστον όταν πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο της Όλωνος 71, το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ακούγεται. Ευχαριστούμε για την αγάπη αλλά και τη συνεργασία με το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας της εκδόσης Γρηγόρη. Μένετε κοντά μας φίλοι ακροατές για την επόμενη ώρα περίπου. Μένετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Κυκλοφόρησε και για το μήνα Φεβρουάριο του 2015 το τεύχος της Πυριακής Εκκλησίας με αφιέρωμα στο Τριώδιο. Ένα τεύχος το οποίο έχει πλούσιο περιεχόμενο με πνευματικά θέματα, προφανώς ειδικά για το μηνιαίο αυτό αφιέρωμα στο Τριώδιο, αλλά και θέματα που αφορούν την πνευματική ζωή, την εκκλησιαστική επικαιρότητα, τα σχόλια στην επικαιρότητα γενικότερα, βιβλίο προτάσεις, ένα περιοδικό το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία και από αισθητική άποψη, όπως οφείλει να έχει κάθε περιοδικό, αξίζει να το ξεφυλίσετε και να το δείτε προσεκτικά, ένα τεύχος που σίγουρα θα σας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια του Τριωδίου, δηλαδή μέχρι το Πάσχα. Το περιοδικό Πυριακή Εκκλησία μπορείτε να το βρείτε στο βιβλιοπωλείο μας στην Αγία Τριάδα. Το τηλέφωνο του βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός 210-41-24-7-26. Σε άλλα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Γρηγόρη. Στα κεντρικά περίπτερα σε όλη τη χώρα και στο τηλέφωνο 210-45-14-8-33 εσωτερικό 305 για περισσότερες πληροφορίες αλλά και συνδρομές. 3,5 ευρώ είναι η τιμή του τεύχους, 31 ευρώ η ετήσια συνδρομή. Άλλη μια πολύ σημαντική προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, στην οποία συμμετέχουν και φέρουν εις πέρα σε εθελοντές, με ιδιαίτερο μεράκι αλλά και μαστοριά, θα το καταλάβει κανείς όταν ξεφυλίσει από κοντά το τεύχος της Πυριακής Εκκλησίας, οποιοδήποτε τεύχος και αυτό το μήνα. Αξίζει, φίλοι ακροατές, να στηρίζουμε τις προσπάθειες της Εκκλησίας. Εν προκειμένου, εδώ μιλάμε για τις προσπάθειες τώρα της τοπικής Εκκλησίας, αλλά και γενικότερα, ειδικά όταν δεν υπάρχει κανένας κερδοσκοπικός υπαινιγμός, ούτε αμείβεται κανείς από τέτοιου είδους προσπάθειες, υλικά εννοώ. Έχουν όμως να προσφέρουν πολλά πράγματα στους πιστούς της Εκκλησίας και αξίζει να τις στηρίζουμε, λοιπόν, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά, με τα θέματα της πίστης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον τόπο μας, γκρινιάζουμε γι' αυτό, οι ίδιοι όμως δεν δραστηριοποιούμαστε έτσι ώστε να γνωρίσουμε από πολύ πιο κοντά ό,τι προσπάθειες κάνει η Εκκλησία για να μεταδώσει τον Ιεραποστολικό της Λόγο. Προφανώς οι ακροδές της Πυριακής Εκκλησίας δεν ανήκουν σε αυτή την μερίδα των ανθρώπων, στηρίζουν όσο μπορούν τις προσπάθειες της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι γύρω μας που αξίζει να μεταφέρουμε αυτό το ενδιαφέρον το δικό μας, έτσι ώστε να γίνει και ενδιαφέρον και των διπλανών μας ανθρώπων. Thank you.
Έλληνες δεν γνωρίζουν τι είναι ακριβώς το τριώδιο, το συγχαίουν, το ταυτίζουν με ό,τι αποκαλούν οι ίδιοι απόκριες, καρναβάλια, γλέντια και χορούς και μασκαρέματα. Το τριώδιο όμως μόνο αυτό δεν είναι. Για να δούμε ένα κείμενο του Αρχιμανδρίτου Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, το πρώτο από το περιοδικό Περιέκκληση που θα διαβάσουμε στη σημερινή εκπομπή και είναι και το πρώτο μάλιστα του αφιερώματος στο τριώδιο. Το εκκλησιαστικό μας έτος περιλαμβάνει όχι μόνο ακινήτους εορτάς, ως παραδείγματος χάριν του Μεγάλου Βασιλείου ή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ή των Χριστουγέννων κλπ, αλλά και κινητάς, δηλαδή εορτάς, οποία δεν εορτάζονται εις ορισμένη και σταθεράν ημερομηνία, αλλά εις διαφόρους καθέκαστον έτος ημερομηνίας. Το γίνεται διότι όλος ο κύκλος των εορτών αυτών εξαρτάται από το Άγιον Πάσχα. Αλλά το Πάσχα είναι κινητή εορτή. Η Εκκλησία μας όρισε δια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνον της Εαρινής Ησημερίας. Η Ησημερία λέγεται το χρονικό σημείο κατά το οποίο η ημέρα είναι ίση με τη νύχτα. Ησημερίας έχουμε δύο. Μίαν την Άνοιξη, Εαρινή Ησημερία, και μίαν το Φθινόπωρον, Φθινοπορεινή Ησημερία. Η πρώτη γίνεται την 21η Μαρτίου και η δεύτερη την 23η Σεπτεμβρίου. Επειδή η Πανσέληνος της Εαρινής Ησημερίας δεν είναι σταθερή, δηλαδή δεν συμπίπτει πάντοτε την αυτήν ημερομηνία, δι' αυτό το Πάσχα εορτάζεται εις διάφορων κατέτος ημερομηνίαν. Αφού λοιπόν το Πάσχα είναι κινητή εορτή, είναι φυσικό να είναι κινητέ και όλα εκείνε εορτέ, οι οποίοι εξαρτώνται εξ αυτού. Εορτέ αυτέ απαρτίζουν δύο κύκλους, τον κύκλον του Τριωδίου και τον κύκλον του Πεντηκοσταρίου. Τριώδιον λέγεται το εκκλησιαστικό βιβλίο, φίλοι ακροατές, που περιέχει τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, τα στελουμένα ειδικώς κατά την περίοδο που αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μέγα Σάββατον, δηλαδή τις ακολουθίες των κινητών εορτών που προηγούνται του Πάσχα. Τώρα, Πεντηκοστάριον περιλαμβάνει τα εορτά που έπονται του Πάσχα. Καλύπτει δηλαδή το Τριώδιον Α, τα τρεις εβδομάδες που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την περίοδο αυτή βρισκόμαστε, Β, ολόκληρον την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ή την περίοδο από Καθαράς Δευτέρας μέχρι Κυριακής των Βαΐων, και γάμα την Μεγάλη Εβδομάδα. Ονομάζεται Τριώδιον, διότι πολλοί από τους ύμνους του, οι λεγόμενοι κανόνες, και μάλιστα οι κανόνες του όρθρου των καθημερινών, δεν είναι άρτιοι, δηλαδή δεν περιέχουν 9 ή 8 οδές, αλλά περιέχουν μόνο 3. Περί αυτών των πραγμάτων θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Υπάρχουν βεβαίως και κανόνες άρτιοι, αλλά επειδή πολλοί και μάλιστα οι περισσότεροι, οι διαδέοι του όρθρου των καθημερινών ως προείπομεν, έχουν 3 οδάς, εχαρακτηρίζεται ολόκληρον το βιβλίο ως τριώδιον. Επειδή δε η ύμνη του είναι γεμάτη από κατάνοιξη, λέγεται και κατανοικτικών τριώδιων. Το τριώδιο δηλαδή, φίλοι ακροατές, είναι και λειτουργικών βιβλίων και τμήμα του εκκλησιαστικού έτους. Ολόκληρος η περίοδος του Τριωδίου έχει σκοπό να μας προετοιμάσει δια νηστείας, προσευχής και μετανοίας να υποδεχθόμεν τον προσπάθος ευτρεπιζόμενον σωτήρα μας και να γίνομεν κοινωνή των παθημάτων και της Αναστάσεώς του. Δυστυχώς όμως αυτό ισχύει μόνον θεωρητικώς. Εν τη πράξη πολλοί εκ των χριστιανών μας χρησιμοποιούν την περίοδο του Τριωδίου κατά τρόπον που μόνον τον διάβολον χαροποιεί. Χωρί μεταμφιέσεις, κοινώς μασκαρέματα, άσματα ανήθικα, καρνάβαλοι, μέθε, διασκεδάσεις αμαρτωλέ και ποικίλε άλλε αθλειότητες, αυτές είναι εκδηλώσεις με τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι υποδέχονται το Τριώδιον. Τα έγραφε πριν κάποιες δεκαετίες βέβαια ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα στις μέρες μας, όχι τόσο από τις μεταμφιέσεις και όλα αυτά τα οποία σημειώνει εδώ, αλλά κυρίως από την προϊούσα αδιαφορία για τα θρησκευτικά πράγματα του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, φίλοι ακροατές, έτσι ώστε ακόμη και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι χωροί και οι μεταμφιέσεις, τούτο καθόλου μάλλον δεν θα σήμαινε ότι οι άνθρωποι θα έμπαιναν μέσα στο Τριώδιο, την περίοδο αυτή του Τριωδίου, για να μετανοήσουν, για να οδεύσουν προς την χαρά της Αναστάσεως. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αντί να τα βάζουμε βέβαια με τους άλλους ανθρώπους που πράττουν έτσι, ας δούμε τη δική μας συμπεριφορά. Είναι ο μόνος τρόπος για να επηρεάσουμε ενδεχομένως και
και τους συνανθρώπους μας. Και συνεχίζει ο πατήρ Επιφάνιος, και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ειδωλολάτρε, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αδελφοί μου, προσοχή, αυτά είναι ανάξια χριστιανών. Οι ειδωλολάτρε εόρταζαν τι ούτω τρόπος. Εμείς όμως δεν είμεθα ειδωλολάτρε. Όχι με χορούς και καρναβάλους, όχι με μέθας και μασκαρέματα, αλλά με νηστείαν και προσευχήν, με πένθος χαροποιών, με κατάνοιξην και εφροσύνην πνευματικήν, θα εορτάσομεν τα εορτάς του Τριωδίου. Ας ακούσομεν την φωνήν της Μητρός μας, της Αγίας μας Εκκλησίας, τας συστάσεις της, το στάδιον των αρετών, η νέοκτε. Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθετε, αναζωσάμενη των καλών της νηστείας αγώνα. Οι γαρνομήμως αθλούντες δικαίως στεφανούνται, και αναλαβώντες την πανοπλία του Σταυρού, το εχθρό αντιμαχισόμεθα. Ο στίχος άρρηκτον κατέχονται στην πίστη και ως θώρακα την προσευχήν, και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνην, αντιμαχαίρα στην νηστείαν, ή της εκτέμνη από καρδίας πάσαν κακίαν, οποίον ταύτα των αληθινών κομίζεται στέφανον, παρά του παμβασιλέως Χριστού, εν τη ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή, το στάδιο όπου γίνονται οι αγώνες των αρετών έχει ανοιχθεί, το στάδιο αυτό είναι η περίοδος του Τριωδίου. Όσοι θέλετε να αθλήσετε, εισέλθετε εις αυτό αφού αναλάβετε τον καλόν αγώνα της νηστείας. Διότι όσοι αγωνίζονται νομίμως, ή τι τηρούνται στους κανονισμούς του αγώνος, αυτοί λαμβάνουν τον στέφανον της νίκης των. Ας εισέλθομεν λοιπόν στο στάδιο, και αφού φορέσομεν την πανοπλία του Σταυρού, ας πολεμήσομεν των εχθρών διάβολων. Εις τον πόλεμον μας αυτόν, ας έχομεν ως απόρθητον τείχος την πίστην, ως θώρακα την προσευχήν και ως περικεφαλαίαν την ελεημοσύνην. Αντί μαχαίρας, ας έχομεν την νηστείαν, η οποία κόπτει ριζικώς όλας τας κακίας από την καρδίαν μας. Όποιος πράττει αυτά θα λάβει κατά την ημέραν της κρίσεως των αληθινών στέφανων από τον βασιλέα του σύμπαντος Χριστόν. Βλέπουμε, φίλοι ακροατές, ότι το θέμα της νηστείας φαίνεται να ενδιαφέρει πολλούς συνανθρώπους μας στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα, ειδικά την περίοδο της Σαρακοστής, σε βαθμό που ακόμη και διαφημίσεις και τα προσφερόμενα προϊόντα διαφόρων καταστημάτων προσαρμόζονται στο πνεύμα της εποχής, παρέχοντας και νηστίσιμα προϊόντα, φαγόσιμα στους πελάτες τους. Δεν είναι άσχημο τούτο. Βλέπουμε ότι κάτι υπάρχει. Δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτού του είδους η νηστεία για τους πολλούς ανθρώπους μετατρέπεται σε δίαιτα, σε υγιεινή διατροφή. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι υπάρχει, και αυτό οφείλουμε να το έχουμε υπόψη μας, έτσι ώστε να προσθέσουμε σε αυτή τη συνήθεια, σε αυτό το έθιμο για πολλούς, και το νόημα της νηστείας, που δεν είναι άλλο από το να μας βοηθήσει και το σώμα μας να μετανοήσουμε, καθότι η μετάνοια αφορά στον όλο άνθρωπο, στην ψυχή και στο σώμα. Όλος άνθρωπος μετανοεί, και επομένως δεν μπορεί η ψυχή να ενεργήσει, είναι προφανές αυτό και αυτονόητο, χωρίς το σώμα. Βοηθάει το σώμα λοιπόν, και επομένως με την νηστεία, τη σωματική νηστεία και εγκράτεια, οι χριστιανοί βλέπουν ότι βοηθούν την ψυχή τους, έτσι ώστε να πορευτεί και αυτή στον δρόμο του καλού, στον δρόμο των αρετών και της μετανοίας. Για να δούμε όμως ένα άλλο κείμενο από το τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, του Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, εξαιρετικά ενδιαφέρον, περί συγχωρητικότητας και συμφιλίωσης, θέματα τα οποία είναι πολύ κρίσιμα στη ζωή μας, αλλά τα θυμόμαστε ακόμη περισσότερο την περίοδο αυτή του Τριωδίου, καθότι δεν μπορεί κανείς να μετανοήσει ατομικά ή ιδιωτικά, να πορευτεί μόνος του στον κατακόρυφο άξονα προς τον Θεό, χωρίς να λάβει υπόψη του και τον οριζόντιο άξονα, το επίπεδο εδώ, της καθημερινότητας και της συναναστροφής μας με τους συνανθρώπους, πολλοί από τους οποίους
μας δημιουργούν διάφορα προβλήματα, ή έτσι νομίζουμε εμείς, έτσι ώστε η συγχωρητικότητα και η συμφιλίωση να αποτελούν πάντοτε προσκόμματα, εφόσον δεν υπάρχουν, στην πορεία μας προς τον Θεό. Πρέπει να καλλιεργήσουμε λοιπόν οπωσδήποτε τη συγχωρητικότητα και τη συμφιλίωση με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται αυτό μέσα στην Εκκλησία, με τη βοήθεια του Θεού πάνω απ' όλα, γιατί πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μας δυσκολεύουν, αυτό δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε από τη ζωή μας, δεν γίνεται αυτό. Εκείνο το οποίο όμως μπορεί να γίνει είναι να αποκτήσουμε εμείς τη δύναμη, τον τρόπο και τη χάρη από το Θεό, έτσι ώστε να υπερβούμε αυτές τις δυσκολίες για να προχωρήσουμε μαζί με τους άλλους στην πορεία μας. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, λέει ο πατήρ Ανανίας Κουστένης, είχε δει κάποτε στον ύπνο του τον ιερέα της ενορίας του, του χωριού του στη Μικρά Ασία, ο οποίος είχε κοιμηθεί και του είπε: «Ξέρεις, γέροντα, όταν ήμουνα στη γη, πίστευα ότι μονάχα οι ευχές των ιερέων μπορούν να ελεήσουν τους ανθρώπους στην άλλη ζωή και να τους σώσουν, να τους βγάλουν από την κόλαση. Φαίνεται είχαν μέσον και πήγαν. Και τώρα εδώ που είμαι, βλέπω ότι και οι προσευχές των λαϊκών και των πιστών μπορούν να βγάλουν τους ανθρώπους από την κόλαση. Και των ιερέων βέβαια σίγουρα, και ο Θεός ψάχνει να βρει αφορμή και ευκαιρία να ελεήσει άνθρωπο, να ελεήσει ψυχή, τόσο εύσπλαχνος είναι ο Χριστός. Και έχω πει κάποια άλλη φορά για τον Άγιο Σιλουανό, που προσευχόταν για έναν άνθρωπο ανάξιο και πολύ αμαρτωλό. Παρουσιάζεται ο Χριστός μας και του λέει: «Γιατί προσεύχεσαι για αυτόν, αφού δεν είναι δικός μας, αφού είναι αιρετικός, είναι αντίθεος, αφού μας πικραίνει όλους και εμένα περισσότερο?» Ο Αββάς Σιλουανός επέμενε ξανά και ξανά. Παρουσιάζεται πάλι ο Χριστός και του λέει: «Μαγκιά σου, σε παραδέχομαι, δεν ήξερα ότι μου μοιάζεις τόσο πολύ», μεταφέρει με τον δικό τρόπο ο πατήρ Ανανίας Κουστένης τα γνωστά αυτά κείμενα από τα γεροντικά, και καλά κάνει. Και θυμάμαι τώρα, συνεχίζει, και έναν άλλον Αγιορείτη, τον πατέρα Αρσένιο, έχει κοιμηθεί πια, ο οποίος είπε: «Αν πάω στον Παράδεισο, αφού δεν θα έχει μέσο να πάει στην κόλαση, θα δοκιμάσω τρεις εκπλήξεις. Πρώτη και σπουδαιότερη, ότι εγώ ο παλιά άνθρωπος βρέθηκα στον Παράδεισο. Δεύτερη, ότι θα δω ανθρώπους που δεν περίμενα ποτέ να δω στον Παράδεισο. Και τρίτον, δεν θα δω ανθρώπους που περίμενα να δω στον Παράδεισο». Πλάκα δεν έχει. Ο Θεός, ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος, η Παναγία μας, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, η Αγία Τριάς, κάθε στιγμή και κάθε ώρα τρώγονται και προσπαθούν να βρουν τρόπους να μας ελεήσουν, να μας δώσουν αυτή την άκτιστη αγάπη, αυτό το μεγαλείο του ουρανού, και να αναρρυπήσουν μέσα μας το κατ' εικόνα και το καθομοίωσιν, να ξυπνήσουν την ψυχή μας και να της βάλουν του Θεού τα μεράκια. Τριώδιο που αρχίζει, τι είναι τριώδιο, αναρωτιέται ο πατήρ Ανανίας. Τρία τραγούδια, τρεις οδές από τις οδές των κανόνων, συνήθως δύο ή τρεις. Τραγούδια, δηλαδή ο άνθρωπος θέλει μέσα του να γλεντήσει. Έχει μέσα του πολλά, πάρα πολλά μεράκια που θέλει να τα δώσει, να τα εκφράσει, να τα δαπανίσει. Έτσι έλεγα σε κάποιον χθες, είδατε η Εκκλησία τι εξυπνάδα έχει. Πήρε την τέχνη της ποιήσεως, την τέχνη της μουσικής, την τέχνη της ζωγραφικής και άλλες, και τις ενέταξε στη λατρεία, τα έκανε στοιχεία και μέσα, δια των οποίων αναγόμεθα και μυσταγωγούμεθα και μπαίνουμε στη λατρεία του Θεού. Λατρεία και λάτρα είναι πανόμοια. Αυτά ακριβώς τα μεράκια δαπανώνται στη λατρεία του Θεού και στη διακονία του πλησίων, όπως είπε και ο γέροντας προηγουμένως, στο όνομα του Χριστού. Και όπως φερθούμε στους ανθρώπους, και μάλιστα στους δυσκολεμένους ανθρώπους, στους περιφορειακούς ανθρώπους, είναι σαν να φερόμεθα έτσι στον ίδιο τον Χριστό μας. Και αν δεν μας το έχουν εκείνοι, που είναι και εύκολο να το έχουν οι καημένοι, που είναι τόσο δυσκολεμένοι, θα μας το έχει αφενός ο Χριστός, και αφετέρου θα μας πληρώσει και γι' αυτό από πάνω. Λες και μες το χρόσταγε. Θα μας πληρώσει, όπως λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Και άμα χαθούμε στο τέλος μετά, θα είναι μεγάλη βλακεία. Γιατί ο Κύριος δίνει τόσες αφορμές, προσφέρει τόσες ευκαιρίες και τόσους τρόπους. Μας πολιορκεί το έλεος του, μας καταδιώκει πάσα στα σημέρα της ζωής μας και δεν μας αφήνει. Γνωστή είναι και η ιστορία εκείνη με τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη, που αναφέρεται στα αρεοπαγητικά συγγράμματα, με τον επίσκοπο εκείνο τον Κρίσπο, ο οποίος είχε δύο ειδωλολάτρες στην επισκοπή του και του είχαν βγάλει την ψυχή.
και τον είχαν σκάσει τόσο πολύ που πέφτοντας μια μέρα να κοιμηθεί είπε «Κύριε, σε παρακαλώ, εξάλειψε τους πια, τιμώρησέ τους, πάρ' τους, κάνε τους ό,τι θες, εγώ δεν τους αντέχω». Και έπεσε και κοιμήθηκε. Και βλέπει στον ύπνο του πως βρισκόταν σε ένα ψηλό βουνό στην κορυφή και δίπλα έχασκε χαράδρα μεγάλο φαράγγι και εκεί καθώς κοίταζε βλέπει αυτούς τους δύο ταλέπορους να είναι στο κύλος του γκρεμού έτοιμοι να πέσουν μέσα στο χάος. Και πάει τρέχοντας και τους διευκολύνει. Τους δίνει μια λέγοντας άντε να ησυχάσω πια και αναστέναξε ανακουφισμένος. «Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που γλίτωσε από αυτούς». Σε λίγο καθώς πήγαινε να ευχαριστηθεί περισσότερο, βλέπει τον Χριστό, τον Κύριο, να βγαίνει από αυτό το χάος, από αυτή τη χαράδρα, κρατώντας το ένα χέρι τον έναν και στον άλλο τον άλλον. Και τα έχασε. «Κύριε, εκρίσπε», του αποκρίνεται ο Χριστός, «εγώ είμαι έτοιμος να πεθάνω και να αναστηθώ πάλι για αυτούς και για όποιον άλλον θελήσει. Εγώ έδωσα για αυτούς το αίμα μου και τη ζωή μου, εσύ δεν έδωσες τίποτα. Και με πονάνε και μου λείπουνε και είμαι έτοιμος να ξανακάνω τα πάντα». Και εκεί ξύπνησε ο επίσκοπος, η παρουσία του Κυρίου του έδωσε χαρά, πέρασε την υπόλοιπη νύχτα προσευχόμενος και δοξολογώντας. Και όταν ξημέρωσε, άκουσε χτυπήματα στην πόρτα της επισκοπής. Κατεβαίνει, ανοίγει και βλέπει τους δύο υδρολάτρες να πέφτουν στα πόδια του και να τον παρακαλούν να τους βαπτίσει. Αυτός είναι ο Χριστός μας, αδελφοί μου, που αγαπάει και αυτούς που δεν θέλουν. Που αγαπάει όλους. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, την Δευτέρα Παρουσία θα μας κοιτάξουν εκείνα τα γλυκύτατα μάτια, τα γεμάτα ανίποτη αγάπη και στοργή και τρυφερότητα, θα μας κοιτάξουν παραπονεμένα και τότε θα είναι που δεν θα ξέρουμε πού να πάμε να κρυφτούμε. Αμαρτωλοί, πού φύγομεν? Το παράπονο του Ιησού θα είναι μαχαιριά στην ψυχή μας. Γι' αυτό και επιμένει και προτείνει ο Άγιος πάντοτε τη μετάνοια και είναι αμαρτωλών εγγυητής και όπως και άλλες φορές έχουμε πει, όταν διαβάζουμε τη συγχωρητική ευχή στους πιστούς, έρχεται το όνομά του στα χείλη άφελα, ακουσίως πολλές φορές, και είναι όντως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αμαρτωλών εγγυητής και μιλάει και μέσα από τα βιβλία. «Μίσας ο Χρυσούς Ιωάννης το στόμα, αφήκενε μην άλλο τας βίβλου στόμα», λέει το δίστιχο του Συναξαριστή στις 13 του Νοεμβρίου, που είναι η μνήμη του, η μεταφερομένη από 14 Σεπτεμβρίου λόγω της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Μας μιλάει και όπως μιλούσα με κάποιον Μητροπολίτη το μεσημέρι, λέει ο πατήρ Ανανίας Κοστένης, «Τι να διαβάζουμε, πάτερ μου», λέει, «τι να σας πω, εγώ τίποτα δεν είμαι, το Χρυσόστομο Ιωάννη». Και όχι όλο, ένα μέρος, ένα κομμάτι. Χρυσό στόμα, χρυσή ψυχή, χρυσό δρόμο δείχνει και έχουμε πει ποιοι τον ονόμασαν Χρυσόστομο, οι Δυτικοί. Οι Φράγκοι τον 6ο αιώνα ονόμασαν τον Ιωάννη της Κωνσταντινούπολης Χρυσόστομον και πρώτοι αυτοί με την πατρολογία του Μην εξέδωσαν τα έργα του. Και οι Προτεστάντες εδώ στην Ελλάδα, πρώτοι εκείνοι, ο Λόγος εδώ στην Πενάκη έχει εκδώσει 6 τόμους τότε που δεν υπήρχε τίποτε γιατί η πατρολογία του Μην ήταν απρόσιτη και ανύπαρκτη, δυσέβρετη. Τον Χρυσορήμονα Ιωάννη που τι κάνει, καλοπέρνει τις ψυχές. Στο Άγιον Όρος ο πατήρ Μακάριος μου είχε παραγγείλει «Πάτερ, πες τον πατέρα να μην στενοχωριέται με τους ανθρώπους που τον πρίσκουνε». Λοιπόν, οι άνθρωποι θέλουνε ντάντεμα σήμερα και μάλιστα οι Έλληνες που είναι αείπεδες. Εδώ βλέπεις και τον μεγάλον έρχεται και σου λέει «Εμένα δεν με πρόσεξες, πάτερ. Εμένα δεν με πήρες ένα τηλέφωνο. Δεν μου είπες μια καλή κουβέντα. Δεν μου έσφιξες το χεράκι. Δεν ήθελα τίποτε άλλο». Αλλά είναι και για γέλια και για κλάματα. Αλλά και τόσο ωραία δεν είναι όλα αυτά. Μιλούσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας για τον Άγιο Νεκτάριο που η Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στις 15 Ιανουαρίου του 1ου έτους έκαμε με μια πράξη της πολύ συγκινητική και πολύ δικαία. Απήλυψε την πράξη εκείνη του Πατριάρχου Σοφρονίου και τη Συνόδου του, βάσει της οποίας ο Άγιος Νεκτάριος εκηρύχθη ανεπιθύμητος στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και η δύνατο να υπάγει όπου ήθελε. Τη διέγραψαν και την εξήλυψαν ως μηδέποτε υπάρξασαν. Έχει σημασία αυτό. Και το δεύτερο και συγκλονιστικό, γιατί για το πρώτο σκέλος μιλήσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, ζητά συγγνώμη η Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας από τον Άγιο και παρακαλούν να συγχωρέσει και εκείνη τη Σύνοδο και την Εκκλησία ολόκληρη και την υπάρχουσα Σύνοδο. Τι ωραίο αυτό, τι συγκλονιστικό, τι μεγαλειώδες.
Έτσι είναι η αρετή. Μένει πάντοτε και λάμπει και φωτίζει και όσοι την αδικούν, αδικούν δηλαδή τους φορείς της, έρχονται ύστερα οι καημένοι και καταφέρνουν και πάλι στα πόδια της αρετής και ζητάνε συγγνώμη. Αυτό είναι το μεγαλείο. Ζήτησαν λοιπόν συγγνώμη, γι' αυτό οφείλουμε ευχαριστίες και τιμή στον Άγιο Αλεξανδρίας και τη Συνοδό του που προέβη σε αυτή την υπέροχη και συγκλονιστική και δικαία πράξη. Να έχουμε την ευχή του και ο Άγιος Νεκτάριος, που ποτέ δεν κράτησε κακία για κανέναν και προσευχόταν για τους εχθρούς του, ας ευλογεί και το παλέφα των Πατριαρχείων της Αλεξανδρίας και όλα τα Πατριαρχεία μας τα Ορθόδοξα, τα οποία κάνουν τόσο αγώνα, αλλά και είναι φώτα μέσα στο σκοτάδι και φάρη της αλήθειας οδηγητική στη θάλασσα του βίου. Ο Άγιος και η μεγαλύτερη αρετή στην Ορθοδοξία είναι η συγχωρητικότητα, η μεγαλοψυχία, η ανεξικακία. Και καθώς μπαίνουμε στο Τριώδιο, που έχουμε και αποχή βρωμάτων για τους δυναμένους, επιμένει περισσότερο και κατεξοχήν η Εκκλησία στην πνευματική νηστεία και προπάντων στη συγγνώμη, στη συγχωρητικότητα, στη συμφιλίωση, στην άφηση των φτεσμάτων του άλλου απέναντί μας. Εκεί είναι, φίλοι ακροατές, η ουσία της Ορθοδοξίας. Και το βλέπουμε στον ίδιο τον Χριστό μας, τον Θεάνθρωπο Κύριο επάνω στο Σταυρό της Οδύνης και του Πόνου να λέει «Πάτε ράφες αυτή σου γαρίδας η τυπιούση». Πολύ σημαντικό, διότι αν δεν συγχωρήσουμε δεν θα μας συγχωρήσει ο Χριστός. Το λέει και στην παραβολή του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων. Δεν θα μας συγχωρήσει ο Χριστός αν δεν δώσουμε συγγνώμη. Και μεθαύριο στις 9 Φεβρουαρίου στην απόδοση της Υπαπαντής εορτάζει ο Άγιος Νικηφόρος, ο οποίος είχε φίλο τον πρεσβύτερο Σαπρίκιο. Ήταν πολύ φίλοι, αλλά κάποια μέρα δυσκολεύτηκαν, ανθρώπινο είναι. Έσφαλε ο Νικηφόρος απέναντι στον Σαπρίκιο σε κάτι και εκείνος δεν ήθελε να τον συγχωρήσει με τίποτε. Πήγαινε ο άλλος, παρακαλούσε και ας λέει το Ευαγγέλιο, όποιος έρχεται και σου ζητάει συγγνώμη, δώστη, όχι, και ήρθε καιρός μαρτυρίου. Και πήγε στον τόπο του μαρτυρίου και ο Σαπρίκιος. Το έμαθε ο Νικηφόρος και τρέχει, σου λέει να συμφιλειωθούμε έστω και την τελευταία ώρα. Ο άνθρωπος πάει να γίνει Άγιος, μάρτυρας, ομολογητής, πάει για τον παράδεισο της αγάπης και της ανεξικακίας και της συγγνώμης που επί του τάφου του Χριστού ανέπειλε, όπως ακούμε το βράδυ της Αναστάσεως, τον καρχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Πάει εκεί, πέφτει στα πόδια, παρακαλεί, ο άλλος ο μετάπιστος. Είχε φτάσει το στεφάνι του μαρτυρίου στο κεφάλι του και έλεγε «Όχι, δεν σε συγχωρώ». Και τότε τον άφησε η χάρης και αρνήθηκε τον Χριστό. Και πήρε τη θέση του και μαρτύρησε ο Άγιος Νικηφόρος, που ζητούσε να τον συγχωρήσει ο φίλος του και ιερεύς Σαπρίκιος. Τόσο δυνατή λοιπόν είναι η συγγνώμη και η συγχώρηση. Συγχωρώ σημαίνει έχω χώρο μέσα μου για τον άλλον. Αν τον βγάλω τον άλλον από μέσα μου, από την αγάπη μου υποφέρω και όταν τον αγαπήσω και τον συγχωρήσω, τότε πια δεν είναι μέσα μου δυναστικά, είναι μέσα μου αγαπητικά και αυτό είναι ο παράδεισος. Γι' αυτό και επιμένει η θρησκεία μας στη συγγνώμη και μάλιστα ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εάν δεν προσφέρεις το δώρο σου και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι μαζί σου, άφησε εκεί το δώρο σου. Και λέει ο Χριστοδήμων Ιωάννης, βαβέ της ταπεινοφροσύνης του Χριστού. Καταδέχεται να ατιμαστεί και να υποτιμηθεί εκείνος για να ωφεληθεί ο αδελφός και συμφιλειωθεί και προκύψει αγάπη. Και ύστερα αφού συμφιλειωθείς έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Γι' αυτό να συγχωρούμε. Και αν δεν μπορούμε δεν είναι εύκολο καθόλου, είναι μαρτύριο. Πρέπει να αρνηθούμε το εγώ μας, τη φιλαυτία μας, από όπου πηγάζουν όλα τα πάθη κατά τη φιλοκαλία. Είναι δύσκολο, δίνεις αίμα για να λάβεις πνεύμα, αλλά εδώ ακριβώς είναι το μεγαλείο. Όταν τα καταφέρει κανείς έστω και λίγο, αισθάνεται μέσα του να γλυκοχαράζει ο παράδεισος. Ενώ αν δεν το κάνει καθόλου, είναι μέσα του ο φθόνος, ο σατανάς, η κόλαση. Και αν δεν μπορούμε ολοκληρωτικά να συγχωρήσουμε, τουλάχιστον ας ερχόμεθα για λίγο στη θέση εκείνου τον οποίο μισούμε. Μπορούμε να φταίμε και εμείς βέβαια, δεν είναι ότι φταίει πάντα αυτός, και τότε είναι ακόμη χειρότερα. Και να λέμε τουλάχιστον άνθρωπος είναι και αυτός σαν και μας, σάρκα φορών και των κόσμων νικών που λένε και οι πατέρες, άνθρωπος είναι και εκείνος και έχουμε πίσω όπως λέει πάλι ο Χρυσόστομος των κοινών εχθρών, τον διάβολο που μας πιλατεύει όλους και μας έχει ενεργούμενα. Ας έρθουμε δηλαδή στη θέση του και η ψυχή μας τότε αρχίζει να μαλακώνει, αρχίζει να τον δικαιολογεί, αρχίζει να τον αγαπάει
και βρίσκει τότε πολλά επιχειρήματα στο να τον συγχωρήσει. Τι ωραίο που είναι. Λίγη προσπάθεια χρειάζεται, την οποία δεν κάνουμε πολλές φορές, και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρης και συμπληρώνει τα ελείποντα και θεραπεύει τα ασθενή, όπως λέμε και στην ευχή της χειροτονίας. Και ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Ηλεκτρονική διεύθυνση εκπομπής g.barlas@pradio.com. Τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία στη συντροφιά μας σήμερα. Μια πρώτη εκπομπή με αναφορά στο αφιέρωμα περί Τριωδίου του περιοδικού, που μπορείτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρης Όλωνος 71 στην Αθήνα,
στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός και στα περίπτερα ανά την Ελλάδα. Την πιο περασμένη Κυριακή ακούσαμε την Ευαγγελική περικοπή με την συνάντηση του Χριστού με τον Ζακχαίο, για να δούμε ένα κείμενο του πρώτου πρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Σμέμαν για την επιθυμία που είχε ο Ζακχαίος, για την διακαή επιθυμία που πρέπει να έχουμε και εμείς, φίλοι ακροατές, οι χριστιανοί, για τον Χριστό. Συνήθως παρεκκλίνει αυτή η επιθυμία και πηγαίνει προς οτιδήποτε άλλο και όχι προς τον Χριστό, προς τον Θεό. Επομένως χρειάζεται να την επαναφέρουμε στη σωστή της κατεύθυνση, όπως έκανε και ο Ζακχαίος με τη χάρη του Θεού. Αλλού ήταν η επιθυμία του, στα χρήματα, και αλλού τελικά πήγε η επιθυμία αυτή προς το πρόσωπο του Χριστού δηλαδή. Πολύ πριν αρχίσει η Μεγάλη Σαρακοστή, λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, η Εκκλησία μας αναγγέλει ότι πλησιάζει και μας καλεί να μπούμε στην περίοδο της προετοιμασίας για αυτήν. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ορθόδοξης λειτουργικής παράδοσης το γεγονός ότι κάθε μεγάλη γιορτή ή περίοδος, παραδείγματος χάρη το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, Μεγάλη Σαρακοστή, προαναγγέλλεται και ετοιμάζεται από νωρίτερα. Γιατί? Διότι η Εκκλησία έχει μια βαθιά ψυχολογική γνώση της ανθρώπινης φύσης. Ξέροντας την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και την τρομακτική κοσμικότητα της ζωής μας, ειδικά στις μέρες μας θα λέγαμε εμείς, προσθέτοντας, δηλαδή η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης τι να γίνει ασθένεια, ειδικά στους νέους ανθρώπους, η Εκκλησία λοιπόν αναγνωρίζει την αδυναμία μας να αλλάξουμε αυτόματα, να πάμε ξαφνικά από τη μια πνευματική ή διανοητική κατάσταση σε μια άλλη. Έτσι, αρκετά πριν αρχίσει η ουσιαστική προσπάθεια της Μεγάλης Σαρακοστής, η Εκκλησία προκαλεί την προσοχή μας στη σοβαρότητα της Μεγάλης Σαρακοστής και μας καλεί να σκεφτούμε τη σημασία της. Πριν μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και αρχίσουμε να τη ζούμε, μας παρουσιάζει το νόημά της. Αυτή η προπαρασκευαστική περίοδος περιλαμβάνει τις 5 διαδοχικές Κυριακές που προηγούνται από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Κάθε μια από αυτές έχει ειδικό ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο και είναι αφιερωμένη σε κάποιο θεμελιακό γεγονός μετάνοιας. Της Μεγάλης Σαρακοστής γίνεται την Κυριακή που διαβάζουμε την Ευαγγελική περικοπή για τον Ζακχαίο. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που ήταν πολύ κοντό στο ανάστημα και δεν μπορούσε να δει τον Ιησού, αλλά παρόλα αυτά είχε τόσο διακαή επιθυμία να τον δει που σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο. Ο Ιησούς απάντησε στην επιθυμία του και πήγε στο σπίτι του. Έτσι το θέμα αυτής της πρώτης προαγγελίας είναι η επιθυμία. Ο άνθρωπος ακολουθεί τις επιθυμίες του. Μπορεί ακόμη να πει κανείς ότι ο άνθρωπος είναι όλος μια επιθυμία και αυτή τη βασική ψυχολογική αλήθεια για την ανθρώπινη φύση την αναγνωρίζει το Ευαγγέλιο. «Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών», λέει ο Χριστός. Μια ασίγαστη επιθυμία ξεπερνάει τους φυσικούς περιορισμούς του ανθρώπου. Όταν παθιασμένα επιθυμεί κάτι, κάνει πράγματα που κάτω από ομαλές, λέγαμε, συνθήκες θα ήταν αδύνατο να τα κάνει. Αν και κοντός, υπερβαίνει τον ίδιο τον εαυτό του. Το μόνο πρόβλημα λοιπόν είναι κατά πόσο επιθυμούμε πράγματα σωστά. Κατά πόσο η δύναμη της επιθυμίας μέσα μας σκοπεύει σε σωστό τέρμα ή κατά πόσο, όπως λέει ο υπαρξιστής άθεος Ζαν Πολ Σάρτρ, ο άνθρωπος είναι ένα άχρηστο πάθος. Ο Ζακχαίος επιθυμούσε το σωστό. Ήθελε να δει και να πλησιάσει τον Χριστό. Ο Ζακχαίος είναι το πρώτο σύμβολο μετάνοιας, γιατί η μετάνοια αρχίζει σαν μια ανακάλυψη της βαθιάς φύσης όλης της επιθυμίας. Της επιθυμίας για το Θεό και τη δικαιοσύνη Του, για την αληθινή ζωή. Ο Ζακχαίος είναι κοντός, ασήμαντος, αμαρτωλός, με περιορισμένη αίσθηση ευθύνης, αλλά η σφοδρή επιθυμία του τα ξεπερνάει όλα αυτά. Κατά κάποιο τρόπο εκβιάζει τον Χριστό να τον προσέξει. Φέρνει τον Χριστό στο σπίτι του. Ακριβώς αυτή είναι η πρώτη αγγελία, η πρώτη πρόσκληση. Δική μας υπόθεση είναι το να επιθυμίσουμε, φίλοι ακροατές, αυτό που είναι βαθύτερο και πιο αληθινό μέσα στον εαυτό μας.
να αναγνωρίσουμε την πείνα και τη δίψα για το απόλυτο που βρίσκεται μέσα μας, είτε το ξέρουμε είτε όχι, και που όταν ξεκλίνουμε και απομακρύνουμε τις επιθυμίες μας από αυτό, τότε γινόμαστε πραγματικά ένα άχρηστο πάθος. Αν όμως επιθυμούμε βαθιά, επιθυμούμε ειλικρινά, τότε ο Χριστός ανταποκρίνεται. Όσο προλαβαίνουμε ένα κείμενο για την Κυριακή που μας πέρασε, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κουζάνης κυρίου Διονυσίου. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Τριώδιο, έλεγε στο κήρυγμα του αυτό, ο Μητροπολίτης Διονύσιος. Και στη Θεία Λειτουργία διαβάζεται η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Η Εκκλησία, ετοιμάζοντας τους χριστιανούς για το Πάσχα, βάζει θεμέλιο στο παιδευτικό της έργο την ταπεινοφροσύνη. Γιατί αυτό διδάσκει η παραβολή. Αρνητικά ότι οι χριστιανοί πρέπει να αποφύγουμε την υπεροψία του Φαρισαίου και θετικά ότι πρέπει να μιμηθούμε την ταπεινοφροσύνη του Τελώνη. Όπως λένε, πρέπει να μιμηθούμε την ταπεινοφροσύνη του Τελώνη και τα έργα του Φαρισαίου. Αυτό θα ήταν το τέλειο. Γιατί είναι λόγος του Ιησού Χριστού, αλλά και καθημερινή πείρα, ότι η υπεροψία ρίχνει τον άνθρωπο, ενώ η ταπεινοφροσύνη τον ανυψώνει. Αλλά και αυτά πάλι καμιά σημασία δεν έχουν για τους ανθρώπους σήμερα, και δεν λέμε βέβαια για τους έξω από την Εκκλησία, για τους αλόφρισκους και τους ιδωλολάτρες. Ο λόγος είναι για τους χριστιανούς, γιατί από αυτήν εδώ τη θέση, καθώς πάντα το λέμε, η Εκκλησία προς τους χριστιανούς ομιλεί και τα παιδιά της διδάσκει. Βέβαια υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στις μέρες μας, φίλοι ακροατές, ότι τα παιδιά της Εκκλησίας δεν ξέρουν καν ότι είναι παιδιά της Εκκλησίας, ότι έχουν μητέρα την Εκκλησία. Είναι τόσο απομακρυσμένοι δηλαδή οι περισσότεροι, που είναι πολύ δύσκολο πλέον να υπάρξει κάποια συνεννόηση. Αλλά πάντοτε η χάρη του Θεού μπορεί να ανοίξει δρόμους πραγματικά, και έτσι η αισιοδοξία δεν πρέπει να μας λείψει, δεν πρέπει όμως να λείπει και η προσπάθεια και η προσευχή εκ μέρους μας. Συνεχίζει ο Μητροπολίτης Διονύσιος, αλλά είναι μεγάλη η λύπη των ποιμένων της Εκκλησίας και των υπηρετών του Λόγου όταν το καταλαβαίνουν και το βλέπουν ότι δεν ακούνε οι χριστιανοί, ο Λόγος δεν τους αγγίζει και είναι σαν το βλήμα που αποστρακίζεται. Την ακοή και την καρδιά των ανθρώπων κέρδισαν άλλα κηρύγματα, άλλα επιθυμούν να ακούσουν οι άνθρωποι, εκείνα τα βρίσκουν πιο ευχάριστα και πιο συμφέροντα, πιο σύγχρονα και πιο πρακτικά. Έχει γίνει τόση φθορά μέσα στους ανθρώπους που η Εκκλησία δεν μπορεί πια να διελεχθεί μαζί τους. Ξέχασαν τα παιδιά τη γλώσσα της μητέρας τους, οι πολλοί που εξακολουθούν να έχουν το χριστιανικό όνομα δεν καταλαβαίνουν πια τι τους λέγει η Εκκλησία. Αυτό είναι σήμερα το πρώτο και το πιο μεγάλο πρόβλημα στο ποιματικό έργο της Εκκλησίας. Να πούν πως δεν είναι χριστιανοί οι άνθρωποι δεν το λένε. Μα πάλι να ακούσουν τι λέγει η Εκκλησία δεν ακούν. Σε κάποια άλλη εποχή ο προφήτης ρωτούσε και έλεγε: Κύριε, τι σήκουσε τι ακοή ημών. Ποιος ακούει και ποιος πιστεύει σε ό,τι λέγει η Εκκλησία. Η δικαιολογία και η πρόφαση είναι ότι δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι λέει η Εκκλησία. Το δεν καταλαβαίνουν αυτό δεν αφορά μόνο στη γλώσσα αλλά και στα νοήματα. Η γλώσσα είναι τάχα αρχαία, τα νοήματα είναι εξωκόσμια, εξωπραγματικά, ακόμα δε και παράλογα. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι εφθάρει η γλώσσα μας και δεν καταλαβαίνουμε πια ελληνικά, είναι ότι εφθάρισαν και τα νοήματά μας και δεν μπορούμε να εννοήσουμε τι μας λέγει η Εκκλησία. Αυτή η αδυναμία μας στο βάθος είναι μια αρνητική θέληση. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε και να εννοήσουμε. Από αυτή τη θέληση ξεκινάνε όλα. Δεν θέλουμε, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουμε και δεν εννοούμε. Γιατί καθώς λέγει και η παροιμία, ό,τι δεν θέλει κανείς δεν κάνει. Αυτή η θέλησή μας έχει πάρει στραπό δρόμο, η θέλησή μας έχει φθαρεί. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, εγώ ο ιερέας και ποιμένας, δεν έχω παρά να λυπούμε και να κλαίω μέσα μου. Και δεν βρίσκω αλλού την αιτία παρά στις πολλές μας αμαρτίες. Φοβάμαι πως θα προκαταληφθείτε ακούγοντάς με να ομιλώ με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το σχήμα που είναι το σχήμα των προφητών, ότι δηλαδή οι συμφορές των ανθρώπων οφείλονται στις αστοχίες τους, θεωρείται τώρα πια πολύ παλιό και ξεπερασμένο. Κάποια άλλη γλώσσα μιλάνε τώρα οι άνθρωποι και αλλιώς πιστεύουν πως αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις.
Μα δεν ξεχνώ ακριβώς πως είμαι ιερέας και πως ομιλώ στο λαό του Θεού και δεν τρέπομαι να πω ότι λυπούμαι και κλαίω μέσα μου όταν ακούω στο Ευαγγέλιο ότι και ο Χριστός ειδών την πόλη έκλαψε. Και όταν βλέπω και τον Απόστολο να κλαίει και να γράφει «Νίν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού», γράφοντας προς τους Φιλιππησίους ο άνθρωπος που αισθανότανε τον εαυτό του δυνατό μέσα στην ανθρώπινη ασθένεια και αδυναμία του, κλαίει τους εχθρούς του Σταυρού, τους εχθρούς της πίστεως. Πάντα υπάρχουν οι εχθροί του Σταυρού, οι εχθροί της πίστεως και δεν ξέρω μήπως και εμείς που λεγόμαστε πιστοί πολλές φορές από απροσεξία μας και αμέλεια δεν γινόμαστε εχθροί και ζημιώνουμε την πίστη μας, δίνοντας αφορμή να βλασφημούν οι ασεβείς στο Θεό. Η ευθύνη εκείνων που πολεμούν την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο είναι μεγάλη, μα και η ευθύνη εκείνων που γίνονται η αιτία του κακού είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό δεν έχει κανείς παρά να κλαίει, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο σε τέτοιες περιστάσεις από τη μετάνοια και το κλάμα. Πολλές φορές όμως ξεγελιούμαστε γιατί ξεχνάμε το λόγο του Χριστού. Ουκ είδατε ή ου πνεύματος εστέ ημείς. Δεν ξέρετε πως πρέπει εσείς να σκέπτεστε και ποιες αντιλήψεις να έχετε. Χάνουμε την ψυχραιμία μας και την πίστη μας επειδή θαρούμε πως πρέπει να μιμηθούμε τον κόσμο, να σπεύσουμε μήπως και μείνουμε πίσω, μήπως και χαθεί η Εκκλησία, μήπως κατηγορηθούμε πως δεν είμαστε μαχητικοί και δυναμικοί. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ πως αυτή είναι μια σωστή χριστιανική και εκκλησιαστική αντίληψη και τακτική. Το αγωνίζεστε που λέει ο Χριστός δεν μπορεί να έχει αυτή την έννοια, ότι δηλαδή πρέπει να κάνουμε θόρυβο στο δρόμο και να χρησιμοποιούμε τα ίδια φατριαστικά μέσα του κόσμου για να υπερασπίσουμε την πίστη μας. Η εχθρότητα του κόσμου κατά της πίστεως και της Εκκλησίας πιο πολύ πρέπει να μας λυπεί και να μας θλίβει παρά να μας εξοργίζει. Γιατί αυτοί που σήμερα τα βάζουν με την Εκκλησία δεν είναι αλλόθρησκοι αλλά βαπτισμένοι χριστιανοί και άντακτα παιδιά της Εκκλησίας. Αντί λοιπόν να οργιζόμαστε εναντίον τους, μάλλον πρέπει να λυπούμαστε και να ανακρίνουμε τον εαυτό μας, μήπως για τη στάση τους έχουμε κι εμείς μια μικρή ή μεγάλη ευθύνη. Σε αυτόν τον καιρό της κοινωνικής αναταραχής πρέπει να μας τρώγει η σκέψη για την ευθύνη μας απέναντι των αδελφών μας, που ξεσηκώθηκαν εναντίον της μητέρας τους Εκκλησίας. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τον εαυτό μας, και οι ποιμένες και ο λαός, μήπως σε πολλά δεν φοβηθήκαμε το Θεό και δεν ντραπήκαμε τους ανθρώπους που τώρα τους βρίσκουμε επαναστατημένους εναντίον μας. Σε τι αποτέλεσμα μπορούν τάχα να οδηγήσουν θορυβώδεις και μαχητικές εκδηλώσεις στο δρόμο για την υπεράσπιση της πίστεως? Στο δρόμο η Εκκλησία δεν βγαίνει παρά μόνο για να κάνει λιτανία. Μα όταν και η λιτανία κινδυνεύει να χλεβαστεί ή να μεταβληθεί σε αντιμεχόμενη παράταξη, τότε η Εκκλησία συνάζεται στο ναό και κάνει λειτουργία. Αν είναι να έρθουν και μέσα στο ναό οι διώκτες, τότε καλώς να έρθουν. Κάτι θα μιλήσει μέσα τους και θα τους κρατήσει, μα και αν όχι, τότε καλύτερα να μας βρει το κακό στο ναό παρά στο δρόμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το λόγο του Αποστόλου ότι ο καιρός το άρξαστε το κρίμα από του οίκου του Θεού. Αν ήρθε ο καιρός να λογοδοτήσει ο κόσμος ενώπιον του Θεού, η λογοδοσία θα αρχίσει πρώτον αφημών από τους χριστιανούς που είμαστε ο κλήρος και ο λαός. Πάντα πρέπει να περιμένουμε αυτή τη λογοδοσία και ίσως περισσότερο τώρα που όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς. Ενώπιον μιας τέτοιας προσδοκίας, τι καιρός λοιπόν μας μένει για μάχες και θορυβώδεις αναμετρήσεις στο δρόμο? Όμως πρέπει να σας αφήσουμε, δεν προλαβαίνουμε σήμερα τουλάχιστον να ολοκληρώσουμε το κείμενο αυτό του Μητροπολίτου Διονυσίου. Θα συνεχίσουμε όμως γενικότερα με το αφιέρωμα για το Τριώριο από το τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία. Εδώ όμως πρέπει να σας αφήσουμε, να ευχαριστήσουμε πρώτα την Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα και τον Άγγελο Παπά που φρόντισε τον ήχο της εκπομπής, της εκδόσης Γρηγόρη που ήταν και σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, καλώς απόγευμα, τα λέμε αύριο στις 4 και 5. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο της μοναχής Αγγελικής.